Πάμε σε πολιτική συζήτηση στο στούντιο. Υποδεχόμενη την Υφυπουργό Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια, την κυρία Μαρία Κεφάλα. Καλησπέρα σα, κυρία Κεφάλα. Ευχαριστώ σας που είστε σας εδώ. ευχαριστώ πολύ Και, την και χρόνια πολλά που δεν είπα και στην αρχή του δελτίου για τι γυναίκε, για την ημέρα τη γυναίκα σήμερα. Βέβαια, Παγκόσμια ημέρα γυναίκα σήμερα. Και νομίζω ότι είναι η, καλή, η ιδανική ημέρα για να κάνουμε τη σημερινή συζήτηση, κυρία Κεφάλα. Να είναι μια ωραία συγκυρία. Παγκόσμια ημέρα γυναίκα, μια ημέρα η οποία δεν είναι για εορτασμού, αλλά είναι για να στοχαστούμε τι έχουν γίνει μέχρι τώρα, που βρισκόμαστε και που θέλουμε να πάμε ω γυναίκε, αλλά και ω κοινωνία συνολικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκε αποτελούμε το 50 και λίγο παραπάνω ε, 100 του πληθυσμού. Είναι μία μέρα που ε, διαχρονικά. Τιμούμε του αγώνε των γυναικών όλα αυτά τα χρόνια για ίση μεταχείριση, για ίσα δικαιώματα, για ίσες ευκαιρίε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο επιθυμητό mm -hmm. αποτέλεσμα. Ε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι οι ανισότητε είναι αρκετέ και μάλιστα τα τελευταία χρόνια με όλε αυτέ τι κρίσει που περάσαμε, ε, κόστησαν, αν θέλετε, περισσότερο στι γυναίκε. Είμαστε όμω εδώ έχοντα κάνει βήματα μέχρι τώρα και βέβαια με διάθεση, με βούληση να εξασφαλίσουμε ουσιαστική ισότητα και στους άντρες και στις γυναίκες τα επόμενα χρόνια με δράσεις, με πρωτοβουλίες, με πολιτικές τις οποίες εφαρμόζουμε και στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Και αυτό είναι κάτι, ναι, αυτό πήγαινα να πω, ότι είναι κάτι το οποίο είναι στο χαρτοφυλάκιο σας, κυρία Κεφαλή. είναι στο χαρτοφυλάκιο αυτού του Υπουργείου, το οποίο συστάθηκε από την σημερινή κυβέρνηση, δίνοντας βαρύτητα τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής, της οικογένειας, γιατί δυστυχώς έχουμε δει ότι τα τελευταία χρόνια είναι πολλά τα προβλήματα. Σίγουρα σε πολλά ζητήματα και αν θέλετε και ως γυναίκες στα δικαιώματα δεν έχουμε καταφέρει την ισονομία με τους άντρες. Ωστόσο, από την άλλη βλέπουμε να υπάρχουν και οι γυναίκες ως επιτοπλής να είναι και αυτές που είναι θύματα βίας, ε, οποιασδήποτε μορφής βίας. Και εδώ είναι που θα πρέπει ως πολιτεία και ως κοινωνία, έτσι Γιατί είναι σίγουρα από τη μία η πολιτεία και το κράτο που θα πρέπει να ενσκύψει, από την άλλη όμω είναι και η ίδια κοινωνία. Είμαστε όλοι εμείς οι πολίτε, έτσι. έτσι, ο καθένα από τη δική του πλευρά. Το κατά πόσο μπορούμε ε, να ανεχόμαστε τέτοιε καταστάσει ή κατά πόσο τελικά θα πρέπει να παρεμβαίνουμε κιόλα σε κάποια πράγματα. Θα ξεκινήσουμε τα θετικά. Η χώρα μας έχει ανέβει στο σύμφωνο με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων στο δείκτη που μετρώνται όλες οι χώρες έχει ανέβει τρεις θέσεις πέρσι που αποδεικνύει τη δουλειά που έχει γίνει τα προηγούμενα τρία χρόνια γιατί αυτοί οι δείκτες δείχνουν τρία χρόνια μετά. Και επίσης η χώρα μας έχει πετύχει την απόλυτη, έτσι, την απόλυτη πλειοψηφία στην νομική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτά είναι τα θετικά. Πάμε τώρα στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά δεν φτάνουν μέχρι την καθημερινότητα. Βλέπουμε τις γυναίκες ακόμη να δυσκολεύονται στο να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Βλέπουμε τις γυναίκες να δυσκολεύονται στο να ανελιχθούν μέσα στην εργασία τους και να φτάσουν σε υψηλόβαθμε θέσει. Ε, βλέπουμε να υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Βλέπουμε να υπάρχει πολύ μεγάλο χάσμα στις συντάξει μεταξύ ανδρών και γυναικών. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτά που έχουμε να κάνουμε και ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε είναι ακόμη μακρύ. Θέλω όμω να πω σε αυτό το σημείο ότι το Υπουργείο ε, Κοινωνική Συνοχής και Οικογένεια, το Υπουργείο μα, είναι σε διαδικασία με νομοπαρασκευαστικέ ομάδε για να ενσωματώσουμε δύο ευρωπαϊκέ οδηγίε που αφορούν ε, και την εκπροσώπηση των γυναικών στι ε, εισηγμένε στο χρηματιστήριο ε, εταιρείε που από 25% που ήδη έχουμε ψηφίσει στην προηγούμενη θητεία μα. Τώρα θα το πάμε στο 40% αλλά και για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών που παρόλα αυτά στη χώρα μα είναι λίγο χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ε, Άλλε πρωτοβουλίε, τι μπορούν να υπάρξουν, κυρία Κεφαλά, αν θέλετε, για να υπάρξει μια ουσιαστική στήριξη σε μια γυναίκα η οποία σήμερα, στην σημερινή σύγχρονη κοινωνία, έχει πολλαπλού σίγουρα ρόλους. Έχουμε δει να λα, α, λαμβάνονται κάποια μέτρα και να ανακοινώνονται από πλευρά του δικού σας του Υπουργείου μία σειρά από παρεμβάσει ακριβώς για να μπορέσει η γυναίκα να ανταποκριθεί στον μέγιστο βαθμό σε αυτούς τους πολλούς ρόλους που έχει στη σημερινή κοινωνία. Έτσι είναι. Πάντα είχε, πάντα έχει και πάντα θα έχει πολλαπλούς ρόλους. Είμαστε από τη φύση μας ε, έτσι για να έχουμε για να ασχολούμαστε με πολλά πράγματα, όμως η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει αυτό με την πάροδο των ετών και παρόλους όλους αυτούς τους ρόλους βλέπουμε τους άντρες να συμμετέχουν σε πολλές περιπτώσεις ισότιμα, δυστυχώς όχι ακόμη σε όλες βέβαια, και στην οικογένεια και στο σπίτι και στην καθημερινότητα και φυσικά να έχουν και οι δύο την δουλειά τους και να εξελίσσονται στη δουλειά τους όταν, όταν είναι και οι δύο στην αγορά εργασίας. Στόχος του Υπουργείου μας είναι να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες, και ψυχολογικά και ψυχοκοινωνικά και με βοήθεια και σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση, όπου ειδικά προγράμματα βγαίνουν για γυναίκε, αλλά και ειδικά έτσι, προγράμματα για γυναίκε επιχειρηματίε. Προκειμένου να βοηθήσουμε όλο και περισσότερε γυναίκε να ενταχθούν στην αγορά εργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να ε, είναι μια γυναίκα να σταθεί στα πόδια τη, να είναι δυνατή, να κυνηγήσει τα όνειρά τη, να μπορεί να στηρίξει και την οικογένειά τη και τα παιδιά τη και όλου του γύρω, τους γύρω τη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε οι γυναίκε αυτέ οι οποίε ασχολούνται περισσότερο με τη φροντίδα, είτε αυτή είναι μικρών παιδιών, είτε είναι ατόμων με αναπηρία που υπάρχουν στο οικογενειακό ή συγγενικό περιβάλλον, είτε είναι ηλικιωμένων. Ε, νομίζω ότι και αυτή η εργασία μέχρι τώρα ήταν και λίγο εργασία που δεν πληρωνόταν, που δεν φαινόταν, που ε, απλά ήταν η καθημερινότητα μιας γυναίκας. Mm. Θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε τις γυναίκες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να λύσουμε παράλληλα, γιατί αυτό, αυτό δίνει και εργατικά χέρια σε μια περίοδο και σε μια κοινωνία και σε μια χώρα και σε μια Ευρώπη ολόκληρη, η οποία βλέπετε ότι υπάρχουν προβλήματα σε ανθρώπινο δυναμικό, υπάρχει έλλειψη. Ναι, μεν η ανεργία πέφτει και αυξάνονται οι θέσει εργασία. Όμω βλέπουμε πολλέ περιπτώσει και πολλέ επιχειρήσει και στην περιοχή μα και σε ολόκληρη τη χώρα που δεν μπορούν να καλύψουν τα κενά. Οπότε νομίζω ότι είναι προ όφελο όλων και γυναικών και ανδρών να μπουν όλο και περισσότερε γυναίκε στην αγορά εργασία. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η βία που την αναφέρατε νωρίτερα. Ε, η εντοικογενειακή βία, η έμφυλη βία, η βία που ε, στις περισσότερες γυναίκες είναι, ε, στις περισσότερες περιπτώσεις, συγγνώμη, είναι προς τις γυναίκες, είναι ένας βασικός παράγοντας που κρατά τις γυναίκες πίσω. Που τις κρατά μέσα στην οικογένεια, σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον ε, που, τις, ε, που δεν είναι πολλές φορές οικονομικά ανεξάρτητες. Υπάρχει οικονομική βία, υπάρχει ψυχολογική βία. Εκεί λοιπόν με όλες τις δομές που έχει αναπτύξει η πολιτεία τα τελευταία χρόνια, είτε αυτά είναι συμβουλευτικά κέντρα, είτε είναι ξενώνε φιλοξενία, γραμμή 15-924 λειτουργίας λειτουργία, τμήματα ενδοοικογενειακή βία στην ελληνική αστυνομία, 18 μέχρι τώρα θα γίνουν 45 το προσεχέ διάστημα, όπω ανακοίνωσε ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη. Ε, Όλε αυτέ οι δομέ είναι για να στηρίξουν τι γυναίκε, για να στηρίξουν του ανθρώπου συνολικά, ε, και ιδίω στις γυναίκε, επαναλαμβάνω, γιατί είναι οι περισσότερε περιπτώσει, η βία είναι προ τι γυναίκε, να σταθούν στα πόδια του, να αναζητήσουν ψυχολογική στήριξη, να αναζητήσουν νομική στήριξη, να αναζητήσουν εργασιακή στήριξη, να τι κατευθύνουν όλα αυτά τα στελέχη των δομών μα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασία και με τη ΔΥΠΑ να βρουν μια θέση εργασία, να βρουν δουλειά, να σταθούν στα πόδια του, να στηρίξουν τα παιδιά του, να ξεκινήσουν τη ζωή του μετά την κακοποίηση. Υπάρχει ζωή μετά την κακοποίηση και είναι η ζωή τη κάθε γυναίκα που έχει κακοποιηθεί. Και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε και δεν θα πρέπει να το υποτιμούμε. Και όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, αλλά και δημιουργία μια κουλτούρα, αν θέλετε, μηδενική ανοχή, είναι ακριβώ για να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερε γυναίκε. Για μα και μία γυναίκα να σωθεί είναι όφελο. Και θα πρέπει και ω κοινωνία το αναφέρατε πολύ σωστά νωρίτερα, ω κοινωνία να ενεργοποιηθούμε όλοι. Και εκεί που βλέπουμε ένα περιστατικό βία, εκεί που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μα να συμβαίνει βία, να συμβαίνει παρενόχληση, εκεί που βλέπουμε στο διπλανό διαμέρισμα να υφίσταται βία, να πάρουμε κι εμεί τηλέφωνο, να αναζητήσουμε κι εμεί βοήθεια για το διπλανό μα. Μην περιμένουμε να συμβεί το κακό για να πούμε μετά ότι Α, και εγώ ήξερα λίγο και εσεί ξέρατε λίγο και όλοι γνωρίζαμε λίγο. Μου λέγατε λίγο πριν να βγούμε στον τηλεοπτικό αέρα ότι υπογράψατε δύο σημαντικά μνημόνια σήμερα. Να δούμε τι μνημόνια είναι αυτά, κυρία Κεφάλα, ακριβώ για την υποστήριξη των γυναικών. Ναι. Το πρώτο είναι μεταξύ του Υπουργείου Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια και τη Υπουργού Σοφία Ζαχαράκη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασία και την κυρία Μιχαηλίδου, το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση, τον κύριο Πρωτοψάλτη, τον διοικητή, ε, ε, ενίσχυση και ενδυνάμωση και θέσει εργασία για κακοποιημένε γυναίκε, για γυναίκε που πηγαίνουν είτε στα συμβουλευτικά κέντρα του δικτύου δομών. Τη Γενική Γραμματεία Ισότητα και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου μα, είτε για γυναίκε που απευθύνονται στην ελληνική αστυνομία και στα τμήματα ενδοοικογενειακή βία, για να μπορέσουν σε συνεργασία με 33 μεγάλε εταιρείε να μπορέσουν να βρουν δουλειά, να απορροφηθούν σε αυτέ τι εταιρείε για να έχουν μια οικονομική ανεξαρτησία και να στήσουν τη ζωή του εκ νέου. Και το δεύτερο είναι με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την ΣΤΑΣΥ. Ε, για ενημέρωση, για ευαισθητοποίηση στο Μετρό με μια καμπάνια «Δεν είναι ΟΚ» okay, γιατί η βία και η παρενόχληση δεν είναι ΟΚ, okay, δεν είναι εντάξει, δεν είναι αποδεκτή, δεν τη δεχόμαστε, δεν την ανεχόμαστε και κανείς δεν θα πρέπει να το κάνει. Οπότε κάνουμε μια καμπάνια μέσα στο Μετρό, όπου καθημερινά περνάνε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε, να κινητοποιήσουμε ε, την, ε, την κοινωνία τον κάθε πολίτη ξεχωριστά ε, τουλάχιστον σε δημόσιους χώρους εκεί που είμαστε πολλοί άνθρωποι και βλέπουμε τέτοια περιστατικά όταν βλέπουμε να μπορούμε να απευθυνθούμε είτε στο 100, είτε στην γραμμή, αν είναι κάποιο θύμα, στη γραμμή 15-924 24 ώρες επαναλαμβάνω λειτουργίας. Νομίζω ότι γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια και στόχος και του Υπουργείου μας με την Υπουργό της Σοφία Τζαχαράκη είναι να έχουμε μια συνέργεια με τα υπόλοιπα Υπουργεία, mm. με φορείς, με την κοινωνία των πολιτών. Θέλουμε τους ίδιους τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτό, ξέρετε, ό,τι αποφάσεις και να, λα... να λάβουν τα Υπουργεία, yeah, ό,τι yeah. ψηφίσματα και να περάσουν στη Βουλή, ό,τι νομοσχέδια και yeah, να έρθουν... Αν δεν εφαρμοστούν στην αν πράξη δεν εφαρμοστούν εμάς. στην πράξη, δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Και επειδή μπορούμε να διαφωνήσουμε σε πάρα πολλά και υπάρχουν θέματα να διαφωνούμε και ένα από αυτά συμβαίνει και σήμερα Αυτός στην Ελληνική είσαι. Βουλή, που Έτσι. φαντάζομαι θα έρθουμε και σε αυτό... Ε, μπορούμε να διαφωνούμε σε πολλά. Νομίζω ότι η βία ε, δεν είναι θέμα ε, για διαφωνία, δεν είναι υπερκομματικό. Θα πρέπει όλοι μαζί, όλα τα κόμματα, ε, όλοι οι φορεί να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα, να δώσουμε τι απαραίτητε λύσει, να συνεργαστούμε ε, και να εμεί είμαστε ανοιχτοί. Ε, και ο Κυριάκο Μητσοτάκη το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια τη διακυβέρνηση τη χώρα από τον ίδιο, ότι είμαστε εδώ για να ακούσουμε προτάσει και να υιοθετήσουμε και προτάσει, είτε αυτέ προέρχονται από την κοινωνία, είτε προέρχονται από φορεί, είτε προέρχονται από κόμματα τη αντιπολίτευση. Ε, και επειδή αναφερθήκατε στι συνέργειε, νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί μια ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή τη συνέργεια μεταξύ των Υπουργείων, ρίχνοντα το βάρο, αν θέλετε, στην εκπαίδευση στα παιδιά. Γιατί μιλάμε για ευαισθητοποίηση. Η ευαισθητοποίηση όμω πρέπει να ξεκινάει από τι πολύ μικρέ ηλικίε, κυρία Κεφαλά. Και επειδή τις, α, την περασμένη Τετάρτη ήταν και η Παγκόσμια ημέρα κατά τη σχολική βία, έτσι όπου έχουν αρχίσει να, γίνονται, να, υπάρχουν πρωτοβουλίες και προσπάθειες και σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι χρειάζεται τελικά να το δείτε ε, με το Υπουργείο Παιδείας για, μία, για δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει τελικά μέσα στα σχολεία, σε μία πλέον μόνιμη βάση, αν θέλετε, να ενημερώνονται τα παιδιά. Καλή εκπαίδευση, καλό το γνωστικό, αν θέλετε, ε, αντικείμενο και τη γνώση που πρέπει να πάρουν τα παιδιά μας για να μπορούν στη συνέχεια να κάνουν τα βήματα τους ως ενήλικες, αλλά τελικά νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι ε, να έχουμε ευαισθητοποιημένου ενήλικε και όχι απλά μορφωμένου ενήλικε. Πολύ σωστά, το αναφέρατε πάρα πολύ σωστά. Ε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα περιστατικά που βλέπουν το φω τη δημοσιότητα τελευταία, τα, τα περιστατικά βία είναι αρκετά ε, και είναι και μεταξύ ανηλίκων. Και αυτό πραγματικά η παραβατικότητα στου ε, ανηλίκου είναι κάτι που προβληματίζει και έχει συσταθεί μια διευπουργική επιτροπή κυβερνητική που περιλαμβάνει αρκετά Υπουργεία γιατί δεν είναι μόνο θέμα του ενό Υπουργείου ή του άλλου χρειάζονται αυτέ οι συνέργειε που αναφέραμε και νωρίτερα για να και σύντομα θα έχουμε έτσι μέτρα που θα ανακοινωθούν προκειμένου να βοηθήσουμε αυτό το φαινόμενο το οποίο είναι ένα φαινόμενο πολυπαραγοντικό, πάντα η Βία είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο και η πανδημία που περάσαμε και δυσκόληψε έτσι τα πιο μικρά παιδιά και τους πιο νέους είναι ένα γεγονός και το διαδίκτυο που πολλές φορές είναι ανεξέλεγκτο είναι γεγονός και η μικρότερη σε σχέση με το παρελθόν ενασχόληση των γονέων με τα παιδιά τους και αυτό είναι κάτι πραγματικό. Όλα αυτά θα πρέπει λοιπόν να τα δούμε. Εγώ ξέρετε πάντα λέω και επιμένω ότι όλα ξεκινάνε από το σπίτι και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών ξεκινά από το σπίτι και εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα να στηρίξουμε τις οικογένειες, να ενδυναμώσουμε τις οικογένειες. Ήδη ανακοινώσαμε από το Υπουργείο μας ε, ότι σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση θα γίνουν σχολές γονέων, προκειμένου ε, γονεί και οικογένειε που αντιμετωπίζουν, που βλέπουν τα παιδιά του να είναι πιο επιθετικά, βλέπουν προβλήματα βία, να μπορούν να απευθυνθούν και να πάρουν έτσι μια συμβουλή από κάποιον ειδικό. Γιατί ε, να μην ξεχνάμε ότι σε αυτή, αυτή τη χώρα να δεν είμαστε. Όπω και αναγνωρίζουμε, είστε... κυρία Κεφάλα, θα προσθέσω Σωστά. εγώ. Σωστά. Γιατί είναι ένα ζήτημα και αυτό. ως γονεί, να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. <Ροί> από εκεί θα πρέπει να ξεκινάμε. Σωστά. Ε, θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίζουμε, θα πρέπει όμως να μιλάμε και με τους ειδικού, okay. να μην το παίζουμε όλοι ειδικοί για όλα. Ε, και αυτό έχουμε σκοπό ε, να κάνουμε με τις σχολέ ε, σχολές γονέων. Βέβαια, να υπενθυμίσω ότι ήδη από την προηγούμενη θητεία μας στα σχολεία έχουν ξεκινήσει τα εργαστήρια δεξιοτήτων, όπου από πολύ μικρές τάξεις του Δημοτικού μαθαίνουμε στα παιδιά μας για τον αλληλοσεβασμό, για την κατανόηση, για την ε, διαφορετικότητα, για το σεβασμό στον συνάνθρωπο, ε, για την συμπεριληπτικότητα για αξίες, για αρχές οι οποίες πραγματικά νομίζω ότι έτσι λίγο έχουν ατονίσει αν θέλετε στην σημερινή κοινωνία που ζούμε. Θέλουμε να κάνουμε μια κοινωνία συμπεριληπτική, θέλουμε να κάνουμε πολίτες, να βγάλουμε πολίτες ευαισθητοποιημένους. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στα νέα παιδιά, στις επόμενες γενιές. Το μέλλον είναι αυτό που θα δείξει το δρόμο και βέβαια όλοι εμείς τώρα με ό,τι μέτρα και τα Υπουργεία μπορούν να λάβουν, αλλά επαναλαμβάνω και με τη στήριξη τη ίδια τη κοινωνία και των οικογενειών. Είναι πολύ σημαντικό για να διαμορφώσουμε αυτού του χαρακτήρε και να είναι ευαισθητοποιημένοι πολίτε την επόμενη μέρα και όχι μόνο μορφωμένοι πολίτε και όχι πολίτε με ένα πτυχίο το οποίο πολλέ φορέ έτσι δεν αντικατοπτρίζει ούτε την δική του μόρφωση, αλλά ούτε τα ταλέντα του και ούτε και μια θέση στην αγορά εργασία. Γι' αυτό λοιπόν και ε, έρχομαι, αν θέλετε, λίγο έτσι και πιο. Γιατί mm. δώσατε την πάσα για το, τα <laughs> πτυχία, έτσι νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη πάσα, ναι, για ναι. να πάμε σε αυτό που συζητείτε σήμερα. Κορυφώνεται, μάλλον, η συζήτηση Είναι μια σήμερα, προσπάθεια τη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την προηγούμενη θητεία να ενισχύσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση. Δεν υπάρχει μόνο πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει μόνο τριτοβάθμια, υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα και μάλιστα με καλύτερε και με πιο γρήγορε έτσι, αν θέλετε, περγαμηνέ για αποκατάσταση επαγγελματική μετά και με καλύτερου μισθού σε πολλέ περιπτώσει σε σχέση με την τριτοβάθμια. Και ερχόμαστε λοιπόν σήμερα στο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί σήμερα το βράδυ. Εσεί σχετικά... να πούμε, έχετε στείλει επιστολική ψήφο, έτσι. <laughs> είστε εδώ. Ε, μπορεί να ψηφίζετε σε λίγη ώρα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δεν είστε εδώ και δεν ψηφίζετε. Ψηφίζετε. Όχι, βέβαια, ψηφίζω και... Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είμαι και πολύ χαρούμενη που ψηφίζετε, γιατί ξέρετε, εγώ παλεύω και τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τα διεκδικώ από όταν ήμουν φοιτήτρια, πριν από 20 χρόνια. Και ε, θα μου πείτε, χαίρεσαι που έγινε 20 χρόνια μετά, ας γίνει έστω και τώρα. Ήδη ε, έχουμε αργήσει... Σε αυτή την κατεύθυνση, στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Είναι κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά το πιστεύει. Ε, ήταν στο προεκλογικό μα πρόγραμμα, δεν κάναμε κανέναν ευνηδιασμό. Ξέραν όλοι ότι το νομοσχέδιο ε, θα έρθει. Η ίδια η κοινωνία θέλει το νομοσχέδιο να έρθει. Μιλούμε καθημερινά με κόσμο, ε, μιλάμε με φοιτητέ, μιλάμε με μεγαλύτερε ηλικίε, μιλάμε με γονεί. Ε, νομίζω ότι είναι μια ανάγκη επιτακτική της κοινωνίας την οποία πάμε να καλύψουμε. Μην ξεχνάμε ότι στην Κύπρο μόνο, στη γειτονική Κύπρο, είναι περίπου 20.000 Έλληνες φοιτητές και σπουδάζουν σε μη κρατικά πανεπιστήμια. Και δεν μπορούμε ως ε, πολιτικό σύστημα ημισίως ε, και παραπάνω να σπουδάζουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εγώ είμαι απόφυτος κρατικού πανεπιστήμιου, δημοσίου πανεπιστήμιου, ε, αλλά δεν μπορώ και να μην δώσω την επιλογή στο συμπολίτη μου που θέλει και έχω πολλού φίλου και πολλού γνωστού που τα παιδιά του είναι στην Κύπρο σε μη κρατικά πανεπιστήμια, δεν μπορώ να μην του δώσω την επιλογή να είναι τα παιδιά του στην Ελλάδα και να σπουδάζουν σε ένα μη κρατικό ίδρυμα στη χώρα του. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και σε σχέση με το brain drain, γιατί πολλοί φοιτητέ και σπουδαστέ που φεύγουν στο εξωτερικό μένουν μετά τι σπουδέ εκεί, άρα είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στη χώρα μας, ε, το δημογραφικό μην ξεχνάμε ότι είναι μια εθνική προτεραιότητα, μια βασική προτεραιότητα και για το Υπουργείο μας, αλλά είναι ένα εθνικό ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε και να σταθεροποιήσουμε, αν θέλετε, ε, τις γεννήσεις, γιατί δεν είμαστε και ε, μάγοι για να, να ανατρέψουμε τα, τα δεδομένα, αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε νέα ζευγάρια νέους ανθρώπους να μείνουν στη χώρα μας, να γυρίσουν από το εξωτερικό που όσοι έφυγαν τα τελευταία χρόνια και ήδη γίνεται μια προσπάθεια, γίνεται μια προσπάθεια και προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας πάνω σε αυτό mm -hmm. και με τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας που ανακοινώθηκαν που θέλουμε να φέρουμε κόσμο πίσω από την Αγγλία κυρίω, που είναι πάρα πολλοί Έλληνες γιατροί. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια προς πολλές κατευθύνσεις. Και ναι, τα μη κρατικά πανεπιστήμια ε, είναι απαραίτητα. Δεν ε, σε καμία περίπτωση ε, δεν υποθάλπτουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Υπάρχουν δικλείδε ασφαλεία, mm. κυρία Κεφάλα. Φυσικά. Και, και επειδή θέσατε και το, το ότι δεν υποσκάπτουν, ε, συγγνώμη που σα διακόπτω, τα mm -hmm. δημόσια πανεπιστήμια. Η μεγάλη αγωνία, αν θέλετε, τη ακαδημαϊκή κοινότητα, ε, κυρίω των περιφερειακών πανεπιστημίων, είναι ότι με τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κυρίω στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, θα μειωθεί ακόμη περισσότερο ο φοιτητικό πληθυσμό στι επαρχιακέ πόλει, όπω είναι και η δική μα βέβαια. Καταρχά, να πούμε ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι από τι Πανελλήνιες, Όποιο έχει το βαθμό, περνάει στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Όποιο επιλέγει να πάει να σπουδάσει στην Κύπρο, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Βουλγαρία ή δεν ξέρω πού αλλού, θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει στην Ελλάδα. Είτε αυτό είναι Αθήνα, είτε είναι Δράμα, είτε είναι Αλεξανδρούπολη, είτε είναι Γιάννενα. Και μην ξεχνάτε, έχει ανακοινωθεί από τον Υπουργό Παιδείας, από τον κύριο Πιερακάκη, ότι θα υπάρχει έκπτωση για αυτά τα ιδρύματα για να επενδύσουν σε περιοχέ εκτό Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ακριβώ για να ενισχύσουμε την επαρχία, για να τονώσουμε την επαρχία. Δεν θέλουμε να συγκεντρωθούν όλε οι δομέ μέσα στα δύο μεγάλα κέντρα, στην πρωτεύουσα και στη συμπρωτεύουσα. Θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική επαρχία. Είναι μέρος ε, επίλυσης, αν θέλετε, και, και της ερήμωσης που υπάρχει σε πάρα πολλές ε, απομακρυσμένες ε, περιοχές και το βλέπουμε και στην περιοχή μας σε πάρα πολλά ε, χωριά, αλλά ε, και της ε, στήριξης της, ε, μεγαλύτε, των μεγαλύτερων ε, ηλικιών, να υπάρχει κόσμος. Θέλουμε την ενεργό γύρανση. Είναι μέσα και στο σχέδιο για το δημογραφικό η στήριξη και η ενεργός γύρανση, αλλά και η στήριξη σε αυτές τις περιοχές με την αποκέντρωση και τη στήριξη των περιφερειών. Βέβαια. Και σίγουρα χρειάζεται ενδεχομένω και ακόμη μεγαλύτερη στήριξη των δημόσιων πανεπιστημίων, κυρία Κεφαλή. Βεβαίω. Και, και σε χρηματοδότηση και σε προσωπικό. Μην ξεχνάμε έτσι. ότι για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η Ελλάδα θα έχει ένα από τα πιο αυστηρά πλαίσια ίδρυση τέτοιων πανεπιστημίων. Και είναι κρίμα να τα πολεμούν. Ε, καλά, δεν θέλω να σχολιάσω τώρα τον κύριο Ινδρουλάκη που πριν λίγε μέρε έλεγε δεν θα σταθούμε εμπόδιο και τώρα λέει δεν τα ψηφίζω. Αλλά ε, λυπάμαι και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον κύριο Κασελάκη, ο οποίο είναι και απόφοιτο τέτοιου Ιδρύματο. Και ε, τώρα βγαίνει και λέει όχι. Ξέρετε, πρέπει καμιά φορά η πολιτική να υπάρχει και σε αυτή να υπάρχουν όρια, και καταλαβαίνω και την ανάγκη για να γίνει αντιπολίτευση αλλά να είμαστε λίγο ρεαλιστέ και να μιλάμε έτσι και με παραδείγματα και πολύ περισσότερο όταν οι ίδιοι τα έχουμε βιώσει τα παραδείγματα. Και έρχομαι τώρα στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, γιατί μιλάμε για ένα νομοσχέδιο με πάρα πολλά, πάνω από 200 άρθρα, τα οποία περίπου τα 170 είναι για τα δημόσια πανεπιστήμια, είναι άρθρα στήριξη των δημοσίων πανεπιστημίων και που ήδη μια προσπάθεια ξεκίνησε από την Νίκη Κεραμέως, από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για να αυξήσει τη χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια με κριτήρια να, να διεκδικήσει το κάθε ίδρυμα όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρηματοδότηση mm -hmm. και να μην είναι συγκεκριμένη από το Υπουργείο και οριζόντια, αν θέλετε, σε όλα τα Ιδρύματα. Και τα 170 άρθρα από αυτό το νομοσχέδιο είναι ακριβώ για τη στήριξη των δημοσίων πανεπιστημίων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυβέρνηση... Θέλει τα δημόσια πανεπιστήμια, θέλει παράλληλα όμως να δίνει τη δυνατότητα σε όσους το επιλέγουν να πάνε στο μη κρατικό. Ε, το δικαίωμα τη επιλογή νομίζω ότι δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανείς από κανέναν συμπολίτη μας. Πάντω, φαίνεται ότι δεν τελειώνουμε σήμερα με αυτό το θέμα, κυρία Κεφάλα, με την έννοια ότι μπορεί να ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και να γίνει νόμο του κράτου. Ήδη όμω ε, έχουν διαμηνήσει όλοι όσοι αντιδρούν αυτό το χρονικό διάστημα ότι θα προσφύγουν στο Συμβούλιο τη Επικρατεία, θέτοντα θέμα αντισυνταγματικότητα. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν, δεν, δεν είμαι νομικό για να σα πω. Η ε, νομική όμω που έχω συζητήσει και αυτό που. Ε, γιατί έγινε και έτοιμα τη συνταγματικότητα προχθέ στη Βουλή που ήμασταν εκεί για να το υπερασπιστούν οι νομική από όλα τα κόμματα, ε, εμεί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, βέβαια το Συμβούλιο τη Επικρατεία είναι αυτό που έχει τον τελευταίο λόγο. Θα δούμε τι θα αποφανθεί. Εμεί θεωρούμε ότι. Ε, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα ε, και είμαστε έτοιμοι για να εφαρμοστεί ο νόμος και μάλιστα έχουν, έχει, ήδη ανακοινωθεί ότι από το 2025 θα ξεκινήσουν να λειτουργούν και τα πρώτα. Μάλιστα. Πυκνά συχνά σας βλέπουμε να επισκέπτεστε άλλα υπουργεία πέρα από αυτό στο οποίο είστε υπουργό κυρία Κεφάλα για θέματα της περιοχής. Έχουμε κάποια ζητήματα που μάλλον τα ζητήματα είναι αρκετά τα οποία είναι ανοιχτά θετικέ εξελίξει. Θα πρέπει να αναμένουμε σε κάποια από αυτά τα θέματα που περιμένουν ακόμη να επιληθούν. Κοιτάξτε, είμαστε σε συνεχή συνεργασία γιατί πέρα από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τα ζητήματα των Ιωαννίνων για μένα αποτελούν, αποτελούσαν και αποτελούν και πάντα θα αποτελούν προτεραιότητα. Είμαι εδώ για να εκπροσωπήσω τους συμπολίτε μου και για να δώσω λύσεις αυτά που τους απασχολούν και στην καθημερινότητα της πόλης και της περιοχής γενικότερα. Είχα μια συνάντηση και μια συνεργασία με την κυρία και με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη του Υπουργείου Υγεία, τι προηγούμενε μέρε, σχετικά με το Πανεπιστημιακό Κέντρο Υγεία, τα πανεπιστημιακά μάλλον κέντρο Υγεία, ένα εκ των οποίων θα λειτουργήσει θα και στα Γιάννενα. Θα είναι μια επέκταση ενό υπάρχοντο κέντρου Υγεία, πιθανώ του Κέντρου Υγεία Ιωαννίνων, που είναι και το ε, βασικό. Αυτά μένει όμω να τα συζητήσουμε το επόμενο διάστημα, γιατί τώρα δόθηκε μια αρχική κατεύθυνση από το Υπουργείο Υγεία. Να, να ενισχύσουμε το κέντρο υγείας, να το διασυνδέσουμε με την πανεπιστημιακή κοινότητα, με την ιατρική σχολή, να μπορούν φοιτητέ να ε, πάνε εκεί για εκπαίδευση, για να δουν την πρωτοβάθμια. Γιατί, ε, ξέρετε, μέχρι στιγμή όλε οι εκπαιδεύσει των φοιτητών ιατρική περνάνε μέσα από νοσοκομεία μόνο και από κλινικέ. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και επειδή έχουμε ω κυβέρνηση στόχο να ενισχύσουμε την πρωτοβάθμια, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. και βασικά να την, να την ενισχύσουμε και να την. Ε, επεκτείνουμε αν θέλετε γιατί ήδη τα περιστατικά που φτάνουν στα νοσοκομεία πολλά θα έπρεπε να σταματούν στην πρωτοβάθμια άρα θα πρέπει όλο αυτό το επόμενο διάστημα να είναι πιο ευδιάκριτο και για τους πολίτες αν θέλετε που θα πρέπει να απευθυνθούν και για ποιο πρόβλημα κάθε φορά και νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται σε σχέση και με την περιοχή μας. Από εκεί και πέρα αυτό που ζήτησα και που ζητώ κάθε φορά στο Υπουργείο Υγείας είναι μια ξεχωριστή είπε για την Ήπειρο. Είναι βασική προτεραιότητα. Τελικά δεν είμαστε ακόμη. Θα γίνει, <laughs> θα γίνει θα τελικά κυρία δυστυχώς. Κεφάλα, γιατί ε, την τε, τελευταία διετία, τουλάχιστον 1,5 τελευταίο χρόνο, δύο φορέ υπάρχει δέσμευση. Ακόμα δεν το έχουμε δει εγγράφο και επίσημα να γίνεται κυρία Κεφάλα. Έτσι. Ναι. Δεν έχω να σα δώσω χρονοδιάγραμμα δυστυχώ. Γιατί έχω και ζητήσει... το νομοσχέδιο του Υπουργείου που βγήκε στον αέρα. Δεν, δεν φαίνεται να το περιλαμβάνει. Όχι, όχι αυτό. δεν θα ήταν σε αυτό έτσι κι αλλιώ. Αλλά... Επειδή έχω ζητήσει και στον Υπουργό Υγεία να επισκεφτεί και μου είπε ότι θα το κάνει σύντομα την περιοχή μα για να δει από κοντά και τα νοσηλευτικά ιδρύματα και την πρωτοβάθμια, ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να, να πραγματικά να υπάρξει μια ξεχωριστή ΕΠΕ για την περιοχή και αυτό θα, θα επιμείνω και θα το ε, εντείνω την προσπάθεια το επόμενο διάστημα. Ε, γιατί νομίζω ότι και μέσα από όλη αυτή την κρίση, την υγειονομική που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, φάνηκε η, η, η απόσταση από την ε, έκτη ΕΠΕ. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ μεγάλη είπε. Έχει τα μισά νοσοκομεία τη χώρα και κέντρα οικία. Ξεκινά από την Κόντσα και φτάνει μέχρι την Καλαμάτα. Οπότε καταλαβαίνουμε και όλα τα νησιά, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και αντικειμενικέ δυσκολίε. Ε, θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή τη θητεία θα έχουμε έτσι πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και να πω και ένα θετικό νέο για την περιοχή σχετικά με τα πειραματικά σχολεία, ότι εγκρίθηκε μια χρηματοδότηση περίπου 7 εκατομμύρια από το Υπουργείο. Από το Υπουργείο Εσωτερικών για να γίνουν τα πειραματικά σχολεία σε χώρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ήταν ένα αίτημα που είχαμε δεκαετίαν. κάνει, καλά δεκαετιών εννοείται, αλλά που είχαμε έτσι το προηγούμενο διάστημα και με τον αίμνιστο Μωησί Ελισάφ, ο οποίο το είχε πάρει έτσι πολύ προσωπικά και το πάλευε πολύ και μαζί πηγαίναμε στου αρμόδιου υπουργού. Υπογράφηκε μόλι σήμερα από τον, υπουργό, από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, από τον κύριο Λιβάνιο, και νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη για την περιοχή μα. Η σχολικέ εγκαταστάσει, αν θέλετε, έχουν θέματα και, και, είναι γνωστά. Και ήδη πέρσι είχε ανεγκριθεί από την, από, από τι κτηριακέ υποδομέ ένα ποσό περίπου 400.000 ευρώ για σχολεία των Ιωαννίνων για, για βασικά πράγματα. Ε, νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να κάνουμε και σε αυτό. Όμω, σίγουρα η δημιουργία ενό νέου σχολείου, ενό πειραματικού σχολείου, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω και θα το πω και στον τηλεοπτικό αέρα, κυρία Κεφάλα, γιατί, ε, ούσα ε, μέλο του Συλλόγου Γονέων και Κυδαιμόνων, του πρώτου, του δεύτερου πειραματικού δημοτικού σχολείου, είχαμε κατα, ε, καταβάλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τότε, με του ακαδημαϊκούς βέβαια έτσι για να μπορέσουμε να προχωρήσει όλο αυτό το ζήτημα, να κατατεθούν προτάσεις, να γίνουν μελέτες. Νομίζω ότι ε, πλέον είναι μια πραγματικά θετική εξέλιξη για να μπορέσουν αυτά τα, αυτά τα δύο σχολεία τουλάχιστον να αποκτήσουν το δικό τους χώρο και να υπάρξει και αποσυμφόρηση στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας. Έτσι. Λοιπόν... Και να κλείσουμε, γιατί σε λίγους μήνες έχουμε πάλι εκλογές, ευρωεκλογές όμως, κυρία Κεφάλα. Η Νέα Δημοκρατία θα, μπορεί, θα κάνει και αυτόν τον προεκλογικό αγώνα. Είδαμε σήμερα ε, το κυβερνόν κόμμα να ανακοινώνει και την α, αρμόδια επιτροπή έτσι, εκλογικού ε, αγώνα εν ώψη των ευρωεκλογών. Συμμετέχει και ο κύριος Γιώργιακας από την α, Θεσπρωτεία. Δοθεί η μάχη και σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Οι ευρωεκλογέ 9 Ιουνίου. Κάθε κάλπη για μα είναι εθνική κάλπη. Η κάλπη των ευρωεκλογών είναι πολύ σημαντική. Είμαστε η παράταξη που πιστεύουμε σε αυτό το οικοδόμημα το ευρωπαϊκό. Είμαστε η παράταξη που βάλαμε τη χώρα στην Ευρώπη. Είμαστε η παράταξη που κράτησε όρθια τη χώρα και εντό Ευρωπαϊκή και εντό Ευρωζώνη, όταν άλλοι απειλούσαν ότι θα φύγουν. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέποντας και τα τελευταία περιστατικά και βλέποντας Ευρωβουλευτές ε, να, πραγματικά να δυσφημίζουν τη χώρα στο εξωτερικό και να ψηφίζουν ενάντια στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε ε, μπορεί εδώ να είσαι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, με το ε, με ΣΥΡΙΖΑ ή με άλλο κόμμα, όμως στην Ευρώπη είσαι Έλληνας Ευρωβουλευτής και εκεί θα έπρεπε να υπάρχει Μία άλλη έτσι ατμόσφαιρα και μία άλλη σύμπνοια τουλάχιστον στα βασικά εθνικά θέματα. Δεν μπορεί να ψηφίζει η Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ενάντια σε χρηματοδότηση για τη χώρα του. Αυτά είναι αστεία, δεν μπορούν να δυσφημίζουν τη χώρα μα με τη μικρή Μαρία. Θυμόμαστε όλοι τι έχει γίνει στο παρελθόν. Θέλουμε λοιπόν πραγματικά να καλέσουμε του συμπολίτε μα να δώσουν. Στήριξη στη Νέα Δημοκρατία να επιλέξουν τους κατάλληλου υποψηφίους ευρωβουλευτές από την παράταξή μας που θα μας εκπροσωπήσουν στο εξωτερικό, που θα μας εκπροσωπήσουν επάξια στο εξωτερικό, είναι επαναλαμβάνω μια εθνική κάλπη και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα με όλες αυτές τις κρίσεις που βιώσαμε αλλά και με την ε, ε, αν θέλετε την ε, κατάσταση και την ε, Δυναμικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Ευρώπη, και όχι μόνο, αλλά ιδίω προ την Ευρώπη. Συνειδητοποιήσαμε και τι σημαίνει η Ευρώπη και τι σημαντικό είναι να είμαστε μέσα σε αυτό το οικοδόμημα. Και πάρα πολλέ ε, προσπάθειες και ιδέε mm. και αποφάσει του Έλληνα Πρωθυπουργού υιοθετήθηκαν. Από όλα τα κράτη τη Ευρώπη, αλλά και πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, ε, αρκετά χρήματα τα οποία έρχονται κάθε φορά στη χώρα μα, ε, χρήματα τα οποία διεκδικεί με σθένο ο Κυριάκο Μητσοτάκη, έρχονται κάθε φορά από εκεί για να ενισχύσουν τι υποδομέ μα, για να ενισχύσουν την απασχόληση, για να κάνουμε όλα αυτά τα ε, καινοτόμα προγράμματα που κάνει η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν είναι σημαντική κάλπη, είναι σημαντικό να συμμετέχουμε, είναι σημαντικό να επιλέξουμε του άξιου εκπροσώπου μα και σε αυτή την περίπτωση. Προβληματισμό στη Νέα Δημοκρατία λόγω τη υπόθεση που προέκυψε με την κυρία Σιμακοπούλου υπάρχει. τίθεται ε, ζήτημα για το Υπουργείο Εσωτερικών ότι μπορεί να έχουν φύγει από εκεί οι λίστες κυρία Κεφάλα ή τελικά ε, δεν υπάρχει κανένας φόβος όπως είπε και η κυρία Σιμακοπούλου και ας γίνει οποιοδήποτε έλεγχος. Κοιτάξτε, νομίζω προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Η... Έτσι κι αλλιώ όμω ελέγχεται η διαδικασία. Η κυρία Σημακοπούλου εξήγησε ότι οι λίστε ήταν δικέ τη από όλα αυτά τα χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια ευρωβουλευτή η οποία τρέχει πάρα πολύ, είναι παντού και μέσα στη χώρα και έξω από τη χώρα και σε άλλε χώρε. Και νομίζω ότι η προσπάθειά τη φαίνεται το να ε, κάνουμε τέτοια φασαρία εν ώψη ευρωεκλογών. Οκ, το να στοχοποιούμε όμω τόσο πολύ έτσι ανθρώπου. Ε, νομίζω ότι εντάξει, είναι, είναι κάπως προβληματίζει αν μη τι άλλο. Ε, υπάρχει όμως διαδικασία σε, έτσι, σε, εξέλιξη, διαδικασία ελέγχου ενώ, οπότε όλες οι απορίες έτσι θα λυθούν. Μάλιστα. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα Συγγνώμη, πολύ. Συγγνώμη, κλείνοντα, να υπενθυμίσω μόνο την επιστολική ψήφου που είναι ένα επίτευγμα τη Νέα Δημοκρατία που και αυτό πολλά χρόνια. Ναι, γιατί το γιατί και το να συζυτάμε. συνδυάσουν, mm. κάποιοι συνδύασαν, αν θέλετε, αυτή την υπόθεση τη κυρία Σασιμικοπούλου με την επιστολική ψήφου και τελικά Κατά πόσο μπορεί να τεθεί θέμα διαβλητότητα τη όλη διαδικασία, Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Οι διαδικασίε είναι συγκεκριμένε, είναι απόλυτα καθαρέ, είναι απόλυτα ελεγμένε και δεν υπάρχει ε, κανένα ε, μεμπτό σημείο διαφυγή ε, ή διαρροή ε, στοιχείων ή οτιδήποτε από την επιστολική ψήφο. Είναι όμω μια κατάκτηση, εθνική κατάκτηση, όχι μόνο για του ε, ε, Έλληνε εκλογεί που μένουν στο εξωτερικό. Γιατί να υπενθυμίσω ότι με την επιστολική ψήφο μπορούν να ψηφίσουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να πάρουν το αεροπλάνο και να έρθουν από τη Γερμανία να ψηφίσουν στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν στου εκλογικού καταλόγου. Και του λέμε ότι μην κάνετε έξοδα αν δεν προλαβαίνετε, αν δεν έχετε τα χρήματα, αν δεν θέλετε να έρθετε να πάρετε τον αέρα σα καλοκαίρι καιρό στην Ελλάδα. Έχετε τη δυνατότητα να ψηφίσετε με επιστολική ψήφο. Και είναι το ίδιο. Αλλά το σημαντικό είναι ότι μπορούν να κάνουν χρήση και εντό Ελλάδο συμπολίτε μα με αναπηρία, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, οι οποίοι είναι δύσκολο να μετακινηθούν και να πάνε στο εκλογικό τμήμα. Δίνεται αυτή η δυνατότητα και είναι πολύ σημαντικό γιατί ενισχύουμε τη συμμετοχή και δίνουμε στου ανθρώπου το δικαίωμα ε, τη ψήφου, το δικαίωμα τη επιλογή, το δικαίωμα τη έκφραση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για μία ακόμη και φορά. Εγώ, και εγώ. Να είστε καλά.